Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα θα δούμε ένα κουτί για το οποίο έχει γίνει λίγο χαμός. Ένα κουτί υπολογιστή μιλάω, όπως το είδατε κιόλας στα δεξιά μου. Το πολύ γνωστό σε όλους Collink Observatory. Θα δούμε στο σημερινό βίντεο review αν τελικά αξίζει για το χαμό κιόλας που έχει γίνει. Πριν όμως δούμε το Collink που έχω εδώ πέρα, να δούμε το μήνυμα του χορηγού για αυτό εδώ το βίντεο. Το Good Offer 24, που εκεί πέρα μπορούμε να βρούμε κλειδιά για να κάνουμε τα Windows μας γνήσια σε πάρα πολύ καλή τιμή. Πατάτε το link που έχω κάτω στην περιγραφή, στη συνέχεια πατάτε Buy Now και στο καλάθι σας βάζετε το κωδικό Just20 για να πάρετε ακόμα έκπτωση για ακόμα καλύτερη τιμή. Τέλος, τον κωδικό που θα σας στείλουν μέσω email, πάτε στα Windows, πατάτε μια επικόλυση και έχετε ενεργοποιημένα Windows. Ας περάσουμε στο βίντεο. Μια ωραία πρωία, εντάξει μπορεί να ήταν και απόγευμα, δεν θυμάμαι καλά, μου στέλνουν από την Zegedron, Βασίλη μου λένε, ωραίο το Project Nix που είχες κάνει, δεν ξέρω, δεν το θυμάστε για την ακρίβεια το Project Nix, να πάτε να το κοιτάξετε, μιλάγαμε για ένα PC κτίνος εκεί πέρα που είχε πέσει και πολλή δουλειά. Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ, μου λένε ωραίο το project, θες να δούμε και μερικά πράγματα μαζί. Για όσους δεν ξέρετε, η Zegedron φέρνει επίσημα την Collink στην Ελλάδα, την Razer και την NGXT. Οπότε πατήστε εγγραφή μαζί με τον καμπανάκι, γιατί πέρα από το κουτί έχουμε και κάτι από την NGXT που θα δούμε στο μέλλον και έχουμε και κάτι από τη Razer που θα δούμε στο μέλλον, οπότε μείνετε εδώ γύρω. Το σημερινό βίντεο όμως αφορά το Collink Observatory, ένα πολύ γνωστό κουτί που το έχετε δει σίγουρα πάρα πολλές φορές και σίγουρα συζητιέται. Μάλιστα κάποιοι από εσάς μου το είχατε ζητήσει σε βίντεο και ορίστε. Ας περάσουμε στην ποιότητα κατασκευής. Για τα χρήματά του ήταν και η αναμενόμενη. Η λαμαρίνα που έχει χρησιμοποιηθεί έχει πολύ καλή βαφή πάνω, μια χαρά σε αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι και η πιο στιβαρή κατασκευή που θα πιάσετε στα χέρια σας. Βέβαια μιλάμε και για ένα κουτί γύρω στα 80-75 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 80. Οπότε αναμενόμενο έτσι είναι και ο ανταγωνισμός. Η έλλειψη που έχω εγώ στο θέμα ποιότητα κατασκευής είναι στα σημεία των καλωδίων, δηλαδή σε όλα τις τρύπες, ας το πούμε έτσι, που έχει για το cable management, λείπουν αυτά τα λαστιχένια που κλείνουν τις τρύπες και κρύβουν έτσι λίγο καλύτερα τα καλώδια. Θα ξαναπώ όμως ότι σε αυτή την κατηγορία κανένας ανταγωνιστής δεν έχει αυτά τα λαστιχένια καλύματα, οπότε μπορώ να πω ok. Αυτό που μου άρεσε όμως σε αυτό το κουτί είναι το γυάλινο μπροστινό, που νομίζω είναι πλαστικό, δεν είναι plexiglass δηλαδή, δεν είναι γυαλί. Αλλά γυαλί έχουμε στο πλάι κανονικά που μπαίνει εδώ για να βλέπουμε και όλο το εσωτερικό του κουτιού. Αυτή η κατασκευή με το τζάμι μπροστά αντί για σίτα σίγουρα δεν έχει το καλύτερο airflow. Ναι μεν υπάρχουν αυτά εδώ τα κανάλια δεξιά και αριστερά έτσι ώστε να μπαίνει ο αέρας εδώ και να σπρώχνεται προς τα πίσω. Αλλά σίγουρα αν επιλέγατε κάποιο κουτί που μπροστά να έχει σίτα, νομίζω το Observatory το Lite υπάρχει έκδοση που βγαίνει και με σίτα στο μπροστά μέρος, οπότε αν θέλετε καλύτερο airflow ίσως κάνετε αυτήν την επιλογή. Όσο για τη σίτα που έχουμε στο πλαϊνό, θα προτιμούσα να ήταν λίγο πιο φαρδιά έτσι ώστε να μπαίνει και περισσότερος αέρας μέσα. Αλλά είναι και εμείς λίγο τι θα επιλέξουμε. Θέλουμε γυαλί ή πλαστικό ή οτιδήποτε στο μπροστινό μέρος με σίτα στο πλάι, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε λίγο χειρότερο airflow από το να είχαμε μια απλή σίτα όπως και προείπα. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι μεν μπορεί να μην έχουμε τη σίτα μπροστά, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός με το plexiglass μπροστά είναι πάρα πολύ όμορφος. Έχει και αυτό το κυψελωτό πλαστικό πλέγμα από μέσα που δίνει έτσι μια άλλη μορφή στην όλη κατασκευή και εννοείται έχουμε τρεις προεγκατεστημένους RGB ανεμιστήρες μπροστά, ARGB που μπορούμε να τους ρυθμίσουμε όπως θέλουμε εμείς και έναν στο πίσω μέρος. Σίγουρα κάτι που πιστεύω το βλέπουμε όλοι, μιλάμε για ένα αρκετά όμορφο κουτί. Φυσικά παίζει ρόλο και το γούστο που έχει ο καθένας, αλλά νομίζω είναι αρκετά όμορφο. Μέσα στη συσκευασία για τον χειρισμό των RGB μας είχε και ένα χειριστήριο που μπορούμε να κάνουμε διάφορα κόλπα. Έχει ένα σωρό mode, μας έχει και κάποιες οδηγίες που από ό,τι βλέπετε δεν το έχω βγάλει, το έχω παρατήσει εδώ μέσα. Γιατί το έχεις παρατήσει εδώ μέσα? Γιατί υπάρχει κουμπί εδώ από πάνω που πατώντας το πραγματικά μπορείτε να κάθεστε να παίζετε όλη μέρα και να βρείτε το σχέδιο που αρέσει εσάς.
Αν βαριέστε να κάθεστε να ασχολείστε με το κουμπί για να βρείτε το κατάλληλο mood, μπορείτε να το κάνετε και με το χειριστήριο. Να περάσω στην από πίσω πλευρά και να το δούμε έτσι λίγο καλύτερα. Με το πρώτο που θα ασχοληθώ είναι αυτό εδώ το hub, το οποίο δεν έχω ασχοληθεί να το κολλήσω. Έχει ταινία διπλής όψεως, γι' αυτό δεν το κόλλησα για να το δείτε κιόλας, οπότε μπορείτε να το κολλήσετε σε όποιο σημείο θέλετε εσείς. Και τι παίρνει πάνω εδώ, παίρνει μέχρι και 6 ανεμιστήρες. Αυτό που δεν μου άρεσε με το συγκεκριμένο controller είναι ότι δεν συνδέεται στη μητρική, ούτε σε θέμα ρύθμισης στροφών για τους ανεμιστήρες, αλλά ούτε σε ρύθμιση του RGB. Οπότε τη ρύθμιση θα την κάνετε για το RGB από το κουτί είτε από το χειριστήριο. Δυστυχώς όμως τις στροφές δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε και η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι ανεμιστήρες δεν είναι και οι πιο αθόρυβοι που θα βρείτε εκεί έξω, οπότε ελάχιστα θα ακούγεται στο σύστημά σας. Όταν θα έχετε όλα τα πράγματα μέσα δεν είναι τόσο μεγάλος χαμός, αλλά σίγουρα δεν θα είναι και το πιο αθόρυβο σύστημα. Οπότε μας έχει αυτό το hub που μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα δύο ανεμιστήρες. Οι ανεμιστήρες έχουν αυτό το κλασικό, ας το πούμε έτσι, εξάπινο βίσμα, ένα μαζί και για το RGB και για την τροφοδοσία, οπότε θέλετε και τους αντίστοιχους ανεμιστήρες αν ασχοληθείτε με αυτό εδώ το hub. Εδώ από κάτω, πίσω από τον χαμό των καλωδίων, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει δύο θέσεις για 3,5 σκληρούς που δεν αφαιρείται το cage, θα πω που μας επηρεάζει αυτό εδώ στη συνέχεια, και ακόμα μας έχει αυτό το ορθογώνιο πλέγμα με μια βιδούλα εδώ, το ξεβιδώνουμε, το βγάζουμε, το σιδεράκι, όχι πλέγμα για την ακρίβεια, και μπορούμε να διδώσουμε δύο SSD, 2,5 ή 2,5 σκληρούς, όπως επίσης μπορούμε να διδώσουμε άλλους 2,5 εδώ και εδώ. Στην ουσία παίρνει 6 σκληρούς, 4 SSD, μην μου γράψετε κάτω στα σχόλια οι SSD δεν είναι σκληροί δίσκοι, το έχουμε πει 100.000 φορές αυτό, εντάξει, και παίρνει και δύο κλασικούς μηχανικούς 3,5 ιντσών. Γιατί όμως είπα ότι το cage στο κάτω μέρος δεν βγαίνει και πού μας επηρεάζει εμάς αυτό εδώ το σημείο, αυτό εδώ το κομμάτι που δεν αφαιρείται. Μπροστά βλέπετε ότι έχουμε 3 12 ανεμιστήρες, οπότε μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι παίρνει τριπλό ψυγείο στο μπροστινό μέρος, κάτι που όμως δεν ισχύει. Επειδή δεν βγαίνει το cage δεν μπορεί να κατέβει το ψυγείο κάτω κάτω, οπότε είτε θα μείνετε με 240 χιλιοστά ψυγείο είτε με 280 χιλιοστά ψυγείο, το λίγο έτσι πιο φαρδί με τους 14 ανεμιστήρες. Για την ψήξη, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε ακόμα ένα ψυγείο στο πάνω μέρος μέχρι και 240 χιλιοστά και ένα 120 στο πίσω μέρος για όποιον θέλει, που επίσης υπάρχει ένας ακόμα RGB ανεμιστήρας που είναι προεγκατεστημένος. Τέλος, να πούμε και λίγο για τις διαστάσεις του κουτιού, τι μπορεί να φιλοξενήσει μέσα. Μιλάμε για ένα mid case, δηλαδή το μεσαίο, ας το πούμε, μέγεθος που παίρνει κανονικά μέχρι και 86 μητρικές τις κλασικές. 8 πίσω bracket για να βιδώνουν διάφορες κάρτες, τα οποία δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, δηλαδή αν τα αφαιρέσουμε τα bracket που έχει στο πίσω μέρος, τα καλύματα, ας το πούμε έτσι, για τις κάρτες, δεν μπορούμε να τα ξαναβάλουμε, είναι κολλημένα πάνω στο κουτί, λυγίζουμε τη λαμαρίνα, την κόβουμε και την αφήνουμε στην άκρη. Για κάρτα γραφικών χωράει αρκετά μεγάλες, μέχρι και 38 εκατοστά, οπότε και γομάρι κάρτα γραφικών να πάρετε δεν θα έχετε πρόβλημα. Και τέλος, αν επιλέξετε να βάλετε κάποια αερόψυξη αντί για υδρόψυξη, παίρνει ψύκτρα μέχρι ύψος 16 εκατοστά, που επίσης είναι ένα πολύ καλό μέγεθος. Στο κάτω μέρος έχουμε shroud για τροφοδοτικό που μπαίνει κανονικά, και φυσικά το κλασικό, υπάρχει και φίλτρο εύκολα αφαιρούμενο για να το καθαρίζετε και να μην περνάει σκόνη στο τροφοδοτικό. Επίσης στο πάνω μέρος υπάρχει και αυτή εδώ η μαγνητική σίτα που βγαίνει πάρα πολύ εύκολα για να την καθαρίζετε, και έρχεστε εδώ πέρα έτσι μαγνητικά και την ξαναβάζετε στη θέση της. Το μόνο που έμεινε να σας πω είναι τι υποδοχές έχει αυτό εδώ το κουτί, και πάμε να τις δούμε κατευθείαν. Το πρώτο κουμπί είναι για την επανεκκίνηση του συστήματος, το δεύτερο κουμπί είναι για να χειριζόμαστε τα διάφορα RGB που έχει μέσα. Εδώ θα προτιμούσα να την είχε την Type-C υποδοχή, κάτι που δεν έχει, ενώ μας έχει την υποδοχή, ας το πούμε έτσι, δεν την έχουν τοποθετήσει. Μία USB 3, το κουμπί για το άναμα και το σβήσιμο, δύο USB 2 για μικρόφωνο, για ηχεία ή ακουστικά, και τέλος ότι είναι αναμένο και ότι δουλεύει ως σκληρός 2 λεντάκια. Αυτά εδώ, αν είχαμε την Type-C θα ήμουν full ικανοποιημένος, γιατί την έχουμε την υποδοχή, απλά δεν έχουν επιλέξει να την τοποθετήσουν. Οπότε αυτό ήταν το Calling Observatory, αν μείνετε μέχρι το τέλος όλο και κάποιο πλάνο θα σας έχω έτσι να το δείτε και λίγο καλύτερα. Για να κλείσουμε όμως, είναι ένα
τίμιο κουτί που όμως έχει περιθώρια βελτίωσης. Σύμφωνα με τον ανταγωνισμό είναι σε ένα καλό σημείο και τιμής και ποιότητας. Παρ' όλα αυτά θα προτιμούσα να είχα, ας πούμε, τα λαστιχάκια για τα καλώδια ή να μπορούσα να ρύθμιζα τις τροφές στους ανεμιστήρες. Ναι, μεν είναι ένα όμορφο κουτί με το γυαλί στο πλάι, βλέπουμε ωραία μέσα και τα σχετικά, 4 προεγκατεστημένους ανεμιστήρες, αλλά αν είχαμε ένα δεκάρικο χαμηλότερη τιμή, σίγουρα εκεί πέρα θα μίλαγα για ένα κουτί που πηγαίνετε πάρτε το με τα χίλια. Σε αυτή την τιμή που είναι τώρα είναι απλά ok και είναι ένα απλά ωραίο και όμορφο κουτί. Κάτω στην περιγραφή φυσικά θα βρείτε link για να το τσεκάρετε. Βγαίνουν και άλλες εκδόσεις, όπως είπα βγαίνει και το light αν δεν κάνω λάθος που έχει σίτα μπροστά αν θέλετε ακόμα καλύτερο έτσι airflow. Βγαίνει και σε λευκό χρώμα αν θέλετε να κάνετε λίγο διαφορετικό build, οπότε τα τσεκάρετε, θα έχω κάποια link κάτω στην περιγραφή. Ακόμα κάτω στην περιγραφή θα βρείτε link για Facebook και Instagram δικά μου, ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Κουμπί συμμετοχής που πατώντας το έχετε κάποια πλέον εκτίματα και στηρίζετε πάρα πολύ αυτό το κανάλι. Και όπως σας είπα και νωρίτερα στο βίντεο, κάντε μια εγγραφή μαζί με το καμπανάκι γιατί έρχονται πολλά ενδιαφέροντα προϊόντα που θα γίνουν review και πολλά άλλα. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας!